βρίσκεται. Σε αυτό το μέρος έχω την χαρά, μεγάλη χαρά μπορώ να σας πω, καθώς βρίσκεται ένας άνθρωπος στο στούντιο της εκπομπής, το πρόσωπο του οποίου συναντά κανείς έναν άνθρωπο άξιο πρεσβευτή της κριτικής μας παράδοσης, όπως εγώ συνηθίζω να τον λέω, καθώς εδώ και πολλά χρόνια μέσα από τις ραδιοφωνικές συχνότητες κρατάει συντροφιά πολλών κριτικών, βγάζοντας ένα μεράκι, με ένα μεράκι, με ένα δικό του διαφορετικό τρόπο, την παράδοση της Κρήτης στο υψηλότερο σημείο. Θέλω να τον καλησπερίσω, είναι ο Γιώργος Κυπριωτάκης. Γιώργο, καλώς ήρθες. Με συγχωρείς που σου μιλάω στον ενικό. Είμαστε φίλοι, κρατάει μια φιλία χρόνια. Και χαίρομαι ιδιαιτέρως που είσαι σήμερα εδώ. Λευτέρη, είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που βρίσκομαι καταρχάς στην εκπομπή σου και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όπως να ευχαριστήσω και το Crete TV στην όλη αυτή προσπάθεια που βρίσκεται αρρωγός και χορηγός επικοινωνίας. Και για αυτή την προσπάθεια θέλω να μιλήσω. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά θέλω να μιλήσω για αυτή την προσπάθεια, γιατί χρόνια τώρα προσπαθείς, όπως είπαμε προηγουμένως, μέσα από τις ραδιοφωνικές συχνότητες να μεταδώσεις όλο αυτό το πνεύμα του κριτικού πολιτισμού. Αλλά επέλεξες πλέον ένα διαφορετικό δρόμο, παράλληλο με αυτό που κάνεις τόσα χρόνια, θέλοντας μέσα από ένα ντοκιμαντέρ που αφορά την Κρήτη, με σημείο αναφοράς την κριτική μας παράδοση, να δώσει προς τα έξω στοιχεία στον κόσμο τα οποία δεν γνωρίζει. Στοιχεία τα οποία όχι μόνο όσοι ζούμε στην Κρήτη και στην Ελλάδα θα μάθουν, αλλά και σε όλο τον κόσμο που βρίσκονται Έλληνες και κριτικοί. Η σπάθα λοιπόν της οργάνωσης είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ. Σεναριογράφος εσύ, σκηνοθέτης εσύ, και θέλω να μας πεις λίγα λόγια για αυτήν την εξαιρετική δουλειά. Ναι. Η μετάβαση από το ραδιόφωνο στην τηλεόραση είναι ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο έργο. Εμείς θέλαμε να βγάλουμε, υπάρχει ο λόγος, να βγάλουμε την εικόνα προς τα έξω. Και η κριτική παράδοση δεν είναι μόνο στην ομιλία, γιατί πίσω από ένα μικρόφωνο μπορείς να κρυφτείς, αλλά πλέον η κάμερα τα δείχνει όλα. Και το ξέρετε καλύτερα εσείς στο κανάλι. Πρωτού πω όμως για την ταινία, το ντοκιμαντέρ αυτό, mm-hmm. το οποίο θα παρουσιαστεί, να κάνω μία παρένθεση, θα παρουσιαστεί στο 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Ιεράπετρας, προσεχώς. Με τις καλύτερες των συστάσεων και με περγαμηνές. Βεβαίως. Είχαμε την τιμή και τη χαρά να επιλεγεί από το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στην Ιεράπετρα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 3 μέχρι τις 10 Αυγούστου. Η ημερομηνία ακόμα δεν γνωρίζουμε, την ημέρα της προβολής του ντοκιμαντέρ. Θα μπορεί να ενημερωθεί ο κόσμος μέσα από το πόρταλ, τη σελίδα festivalierapetra.gr, που εκεί θα, και εγώ από την προσωπική μου στο σελίδα θα το ανακοινώσω ποια μέρα θα μπορέσει να έρθει να το δει στην Ιεράπετρα. Θέλω να δώσω κάποια στοιχεία. Είναι ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο μέσα μπορεί κάποιος να ακούσει και να μάθει πολλά στοιχεία για τη μαντιλοδεσά που λένε. Πρώτον, βεβαίως, για τα κριτικά μητάτα. Δεύτερον, και για την οστεομαντία. Τρίτον, διαβάζοντας την κουτάλα ενός ζώου, όπως συνηθίζουμε να ακούμε έτσι και από ανθρώπους που ζουν βέβαια στα μητάτα. Αλλά επίσης έχουμε να μάθουμε και μια ιστορία ενός κριτικού, πραγματική ιστορία, ο οποίος φυλακίστηκε, ωστόσο μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια που πέρασε, περνάει ταυτόχρονα τα δικά του μηνύματα. Πάμε να δούμε το τρέιλερ Πάμε και επιστρέφουμε. Να το δούμε, ναι, βεβαίως. Πάμε. Ναι, ναι. Το πιστόλι μου, θα πάω στη τράπεζα με το ιδιάριό μου και με την ταυτότητά μου να τον πω: για έχω 70.000 ευρώ, δώστε μου τα όλα, γιατί θα σας βάλω φωτιά. Αυτοί θα μου τα δώσουν και θα τα πάρω να φύγω. Εάν προκάμω και τα πάρω και φύγω, έχει καλώς. Αν με πιάσουν στον δρόμο, θα με φέρουν εδώ. Αλλά θα πάω με τη μούρη μου και με το πιστόλι μου να τα πάρω και με το ιδιάριό μου. Και το μαχαίρι που σας είπα το πήρανε από το τζάκι, ενώ το ίδιο μαχαίρι το βαστούν οι κριτικοί. Και πάνε και λένε τα κάλαντρα τον υπουργό. Και εμένα μου το πήραν το τζάκι. Και το γράψανε και η σπάθα της οργάνωσης. Μαντινάδα τον εβάλανε μέσα και με μια μαντινάδα πάλι που είπαινε ευγήκενε αθώος. Όταν θα φτάνε συγγενούς, στενούς συγγενούς, εβάναν πάλι το μαντίλι με άλλο τρόπο, σαν το τζεμπέρι. Δηλαδή έτσι ακριβώς με την πίκα εδώ
και το δένανε έτσι. Εχώνανε τα αυτιά του και το δένανε εδώ. Αυτή ήταν η δεσά που πηγαίνανε και θα φτάνε δικούς των εαυρών. Το καλύτερο φαΐ του Μητατού είναι το ψωμί και οι ελιές. Και λέω και σε ένα τραγούδι, το θωρώ μεγάλη συννεφιά, τα κόστια ροζ πρακώνει. Μάχω μικά το γυριστό από νωρίς να ράξω. Ψωμί, τυρί, χοελιές, κρασί και ξύρα στην αυγή μου. Να είχα και κόρη όμορφη να τη σφιχταγκαλιάζω. Λοιπόν, συγκλονιστικός ο Μανώλης Παρασύρης ή Μανολούκος όπως τον γνωρίζουν. Είναι το λεγόμενο παρανόμη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που ζουν σε αγροτικές, ακριτικές περιοχές μας, έχουν πάντα τα παρανόμια τους. Αλλά προτού πούμε λίγο για τον ντοκιμαντέρ και το πώς εξελίσσεται και τι θέλουμε να βγάλουμε μέσα από αυτό, θέλω να πούμε στον κόσμο τι είναι καταρχάς το ντοκιμαντέρ. Για κάποιους ίσως ένα είδος που μπορεί να έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή. Το ντοκιμαντέρ είναι ένα είδος κινηματογραφικής ταινίας που πραγματεύεται άλλοτε ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά γεγονότα. Στόχος του είναι να ευαισθητοποιήσει, να συγκινήσει τον κόσμο και άλλες φορές να κινητοποιήσει. Να δώσει τροφή για σκέψη. Δηλαδή. Σαφώς. Είναι ταινίες τεκμηρίωσης. Όταν βγάζεις ένα ντοκιμαντέρ πρέπει να ξέρεις ότι το τεκμηριώνεις και να αποδεικνύεις αυτά που λες. Βάσει αυτού, γι' αυτό θεώρησα ότι ένα ντοκιμαντέρ θα μπορούσε να μεταδώσει στον κόσμο καλύτερα τη δική μας παράδοση όταν ο πρωταγωνιστής έρχεται στους δέκτες τηλεόρασής σου σε μια κινηματογραφική αίθουσα και έρχεσαι κοντά με το πρόσωπο που εσύ αναζητάς και τι θες να δεις μέσα από αυτό. Ο Μανολούκος, θα το πούμε ο Μανολούκος, όπως το λένε στο παρανόμι, αγροτοτεχνοτρόφος στο επάγγελμα, πέρασε μια περιπέτεια. Η περιπέτειά του ήταν από μια εμπλοκή του ονόματός σε μια παράνομη οργάνωση. Το πλήρωσε με το τίμημα, η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, έμεινε μέσα στη φυλακή 18 μήνες. Αυτό όμως το διάστημα που μέσα από εκεί, από αυτή την περιπέτειά του, δεν άφησε πίσω τις παραδόσεις του. Τις τίμησε ακόμα και μέσα σε αυτό το διάστημα. Και εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι στο διάστημα της φυλάκησής του, που υπάρχει απομόνωση και έρχεσαι κοντά με τον εαυτό σου, άρχισε το συγγραφικό του έργο. Σε έμετρο ποιητικό κριτικό λόγο. Έβγαλε 2 βιβλία, τα οποία μέσα στο ντοκιμαντέρ μας αναφέρει και μας διαβάζει πολλές μαντινάδες και για τη φυλακή. Και ένα πράγμα που έκανε, που το θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το πούμε στον κόσμο και πώς από ένα απλό άνθρωπο μπορούν να βγουν ομοιρικά έπι. Ο Μανολούκος ο Παρασύρης έχει διαβάσει τη μυθολογία του κυρίου Ψηλάκη και την έχει μεταφράσει όλη σε μαντινάδες. Είναι όλοι σε έμετρο λόγο. Αφήνει κάτι... πίσω, το μόνο σίγουρο, Γιώργο, είναι ότι αφήνει πίσω μια βαριά παρακαταθήκη όσον αφορά την κριτική παράδοση. Σαφώς. Δεν έκανε και λίγα πράγματα όσο καιρό βρισκόταν μέσα στο κατάστημα, στο σοφρονιστικό κατάστημα. Θεώρησε ότι η παραμονή του 18 μήνη μέσα στη φυλακή θα πρέπει να είναι προς όφελος συνανθρώπων του. Σαφώς. Και... ό,τι και αν έκανε, η δικαιοσύνη τον έκρινε. Έτσι. Βεβαίως, αλλά η δικαιοσύνη έχει κάνει. Θεώρησε χρέος του να περάσει κάποια μηνύματα. Ναι. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι, το ντοκιμαντέρ επίσης πραγματεύεται κάτι που για πρώτη φορά βγαίνει προς τα έξω, στο ευρύ κοινό, μία μνήμη του. Αυτή η μνήμη του που περνάει ανώθευτη από γενιά σε γενιά από τον πατέρα του, που είναι το κεφάλαιο της μαντιλοδεσάς. Πώς δένεται το κριτικό μαντίλι. Μας δείχνει 10 σχεδόν και πλέον διαφορετικούς τρόπους δεσίματος του κριτικού μαντιλιού. Ο τρόπος με τον οποίο είδαμε στο βίντεο, είδαμε να βάζει κάπως με ανάποδο τρόπο το μαντίλι. Ναι, με τη λεγόμενη μπίκα. Ήταν ένας από τους τρόπους που μέχρι και ο αντρικός πληθυσμός τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιούσε ώστε να πενθήσει δικό του άνθρωπο που έχασε. Βεβαίως. Ήταν ο κώδικας επικοινωνίας. Το κριτικό μαντήλι είναι 2 ειδών. Είναι το κρουσάτο και είναι το υφασμάτινο. Αυτό που φορούσαν οι βοσκοί κατά βάση, οι ποιμένες οι Κρήτης μας. Ήταν ένα κώδικας επικοινωνίας για να μιλάνε μεταξύ τους. Mm-hmm.
Με τον τρόπο που θα φορούσαν το μοντήλι, έπρεπε ο άλλος να καταλάβει σε τι συναισθηματική κατάσταση μπορεί να ήταν. Και εξηγούνται όλα αυτά διεξοδικά, αναλυτικά. Διεξοδικά, βεβαίως, μας κάνει στο ντοκιμαντέρ, μας κάνει 10 ειδών διαφορετικές δεσές και μας δείχνει όλες τις καταστάσεις. Δείχνουμε και φωτογραφικό υλικό, βέβαια, που έχουμε πάρει από τους παππούδες του, πώς φορούσαν το μαντήλι. Στις χαρές επίσης, πώς πρέπει να φοράμε το μαντήλι. Δεν θέλω να πω άλλα, γιατί θέλω να. Δεν θέλουμε να μας αποκαλύψει πολλά. Ναι. Εμείς θέλαμε να πάρουμε το άρωμα αυτό που εκπέμπει. Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, η ταινία ντοκιμαντέρ, θα προβληθεί όπως είπαμε αρχές Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Ναι, 3 με 10 Αυγούστου. Στο 6ο Διεθνές Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Και σίγουρα θα σε έχουμε αργότερα εδώ μαζί να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες για να δείξουμε και περισσότερο υλικό από αυτό το μαγευτικό τρόπο με τον οποίο επέλεξες για να δώσεις στους Κρήτες, απανταχού Κρήτες, κάποια στοιχεία τα οποία κανένας μας, πίστεψε με, ούτε εγώ δεν γνώριζα. Μέχρι πρότινος, μέχρι που είδα το ντοκιμαντέρ. Γιατί το έχω δει εγώ, το ναι. Εγώ, πρέπει να το πω. Γι' αυτό και για το λόγο ότι μπορεί να μοιραζόμαστε ένα υλικό εμπιστευτικό, είναι για μπορεί ο άλλος να μπορεί και να μπει και να μεταδώσει. Μάλιστα. Μετά αντίστοιχα. Έχουμε και την οστεομαντία. Βεβαίως. Θέλω να πούμε μια λεπτομέρεια γι' αυτό, γιατί πιέζει ο χρόνος, ναι, δυστυχώς. Ναι. Θα μάθουμε και στοιχεία για το πώς τελικά οι παλιοί κριτικοί διάβαζαν τα οστά ενός οζού, που λένε. Βεβαίως. Αυτό συμβαίνει ακόμα. Η ποιμένεση Κρήτης είναι το λεγόμενο διάβασμα της κουτάλας, το οποίο ανάγεται από πολλά χρόνια πίσω, από το 1500, από τον μηνιακό πολιτισμό. Μάλιστα. Διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχει καθηγητής πανεπιστημίου στην Κίνα, σε μια πολύ συγκεκριμένα Τιχενάν, ο οποίος έχει κάνει διδακτορική μελέτη πάνω στην οστεομαντία. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, περιορίζεται μόνο στο κριτικό. Υπάρχουν και σε ανατινηφίλιο, υπάρχουν φυλές, υπήρχαν φυλές, οι οποίοι κάναν την οστεομαντία. Το λεγόμενο διάβασμα της κουτάλας. Και μας αναλύει πόσο καιρό πρέπει να είναι το ζώο, το αμνοερήφιο, κοντά με τον ποιμένα, για να μπορέσει να του δείξει πράγματα για τη ζωή του, τα μελούμενά του. Μάλιστα. Δυστυχώς πιέζει ο χρόνος. Δυστυχώς θα πρέπει να κλείσουμε. Νομίζω δώσαμε στοιχεία. Ναι. Όσον αφορά τους συντελεστές, η Κρήτη TV, ο όμιλος της Κρήτη TV βρίσκεται αρρωγός όσον αφορά το κομμάτι της επικοινωνίας, χορηγός επικοινωνίας. Και πολύ πολύ γρήγορα θέλω να ευχαριστήσω, βέβαια, γιατί και μουσικά το ντοκιμαντέρ με παραδοσιακή κριτική μουσική έχει καλυφθεί. Είναι ο Ηλίας Βλαμάκης στη λύρα, που γράψανε μουσική για το ντοκιμαντέρ παραδοσιακή, ο Δημήτρης Βλαμάκης στο λαγούτο, ο Κυριάκος Σταυγιανουδάκης, ο Σταύρος ο Ψαροδάκης που λέει ένα συγκλονιστικό ριζίτικο και ο Γεράσιμος ο Βερικάκης. Αυτούς τώρα να τους ευχαριστήσουμε πραγματικά που πλησιώσαν αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Φίλε Γιώργη, θα τα ξαναπούμε το συντομότερο δυνατό. Εύχομαι καλή επιτυχία στο φεστιβάλ και ανυπομονούμε βεβαίως να δούμε και την πορεία της εξέλιξης. Γιατί ναι, μεν η πορεία και το ταξίδι του ντοκιμαντέρ του συγκεκριμένου, από ό,τι γνωρίζω και από τις προθέσεις σου, δεν είναι να μείνει μόνο στα ντόπια έτσι σύνορα, στα κριτικά σύνορα. Θα ταξιδέψει στην Αθήνα, ταξιδέψει σε άλλα φεστιβάλ και βεβαίως όπου υπάρχουν Κρήτες σε αυτόν τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.